Χωρίς μετρό και ηλεκτρικό θα βρει την Αττική ο νέος χρόνος, αφού οι ηλεκτροδηγοί των δύο φορέων αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24 ώρια απεργία το Σάββατο. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην εφαρμογή του νόμου που προβλέπει περικοπές δευτερεύουσες απολαβές, κάτι που όπως λένε τους στίγει άμεσα, αφού απασχολούνται Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στις κοινωνικές αντιδράσεις, επεσήμανε όμως ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Η δικαιολογημένη ανησυχία, απογοήτευση ή και οργή των πολιτών δεν πρέπει να οδηγήσει σε ητοπάθεια, μυρολατρεία ή εύκολη αναζήτηση από διοπομπαίων τράγων, αλλά να γίνει δύναμη αλλαγής. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες κληραίνουν τις στάσεις τους. Εκτός από την 24ωρη απεργία σε μετρό και ηλεκτρικό την πρωτοχρονιά, για τις 3 Ιανουαρίου έχουν αποφασίσει στάσεις εργασίας με όλα τα μέσα να κυκλοφορούν από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ. Στις 5 και 10 του μήνα, στάσεις εργασίας στα λεωφορεία από τις 12 το μεσημέρι ως 4 το απόγευμα, με τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα μέσα να έχουν αποφασίσει 24ωρες απεργίες. Παρά τα αυστηρά μηνύματα του Δημήτρη Ρέπα ότι παίζουν με τη φωτιά και ότι είναι αδικαιολόγητες οι κινητοποιήσεις τους. Τα μέτρα που παίρνουμε δεν είναι μέτρα του αέρα. Διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα, τη θέση στην εργασία χωρίς απολύσεις και όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις αστικές συγκοινωνίες ως όχημα μικροκομματικών παιχνιδιών, έχω τη γνώμη ότι οι εργαζόμενοι θα καταλάβουν. Δεν είναι να χάσει τίποτα ο εργαζόμενος στο τραμ. Αυτά που έχουμε βιώσει στο μετρό εμείς 10 μήνες τώρα, δεν με αυτές τις στάσεις 2 ώρες και μετά από μια εβδομάδα μια άλλη απεργία, δεν λέει τίποτα. Τα παιδιά μένα μου έχουν φύγει 270 από εργαζόμενοι. Και τώρα μου λέει πάλι θα γίνει μετατάξεις. Και ενώ μένει το πόλεμο των συγκοινωνιών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, για το πρώτο 9 μήνο του 2010, οι συγκεκριμένες 10 εμφανίζουν ζημιές. Καθώς οι 6 πρώτες πιο ζημιογόνες, οι 4 είναι των συγκοινωνιών, με την ΕΘΕΛ πρώτη να καταγράφει ζημιές ύψους 161 εκατομμυρίων ευρώ, ο ηλεκτρικός με 50,3 εκατομμύρια και τα τρόλεϊ με 35,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία για τους εργαζόμενους δείχνουν ότι η μέση μισθοδοσία στον ηλεκτρικό φτάνει τις 35.110 ευρώ, στα λεωφορεία τις 24.479 ευρώ, στα τρόλεϊ τις 23.577 ευρώ. Είναι παραποιημένα πόσα, κατά εμάς. Ίσως συμπεριλαμβάνει και δευτερεύουσες αποδοχές, εργασία την Κυριακή, νυχτερινές ώρες και επιδόματα εκτός μισθού. Από την πρώτη του χρόνου αλλάζουν πολλά και στις λεωφορειακές γραμμές, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ΑΣΑ, 16 γραμμές σε διάφορα σημεία της Αττικής θα λειτουργούν περισσότερο ως τροφοδοτικές προς σταθμούς του μετρό, ενώ άλλες καταργούνται ή συγχωνεύονται. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς η κυβέρνηση εκτοχιάζεται και η αγορά ντεραπάρει. Το τιμόνι της αδιαλαξίας οδηγεί σε σύγκρουση των κοινωνικών τάξεων. Σήμερα συνεχίστηκε και η διαπραγμάτευση των εργαζομένων του ΟΣΕ με τις διοικήσεις για την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις για θελοντική μετάταξη έφτασαν τις 1.250, ενώ θα πρέπει να μεταταγούν περίπου 1.800 εργαζόμενοι. Λοιπόν, πάνω βλέπουμε ότι ο κύβος ερήφθη, ότι θα υπάρξει δηλαδή τελικά απεργία την ημέρα της πρωτοχρονιάς και από την άλλη πλευρά σήμερα.